σήμερα προέκυψαν μια σειρά από σημαντικές υποχρεώσεις που δεν μπορούσα να παραμελήσω και κυρίως η υποχρέωση να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς για την πορεία της διαπραγμάτευσης, της ενεξελίξης διαπραγμάτευσης για το ονοματολογικό της διαπραγμάτευσης με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μιας και είχαμε μια σημαντική συνάντηση στα πλαίσια της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στην Σόφια της Βουλγαρίας προχθές, δύο μέρες όπου 16 και 17 Μαΐου, νομίζω ότι η Ελλάδα έδειξε ότι επιστρέφει και πάλι δυναμικά σε έναν χώρο που πραγματικά μπορεί να παίξει εξαιρετικά επικοδομητικό ρόλο για την προοπτική της συνεργασίας, της φιλίας, της ειρήνης, της σταθερότητας, της συνανάπτυξης όλων των βαλκανικών χωρών. Και το λέω αυτό όχι μόνο διότι ήταν αποτέλεσμα δικών μας προτάσεων και ιδεών αυτή καθεαυτή η Σύνοδος, όταν στην διακυβερνητική συνάντηση Ελλάδας-Βουλγαρία στην Καβάλα, που υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας που θα οδηγήσει στην σιδηροδρομική διασύνδεση των μεγάλων λιμανιών μας στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, Βάρνας και Μπουργκάς, αλλά και με το Ρούσε και από εκεί στο Βουκουρέστι. Το Ρούσε είναι στο Δούναβι, που ανοίγει μια πολύ μεγάλη προοπτική διασύνδεσης εμπορικής κυρίως ανάμεσα στο Αιγαίο και στο Δούναβι. Εκεί λοιπόν υπήρξε η ιδέα της Βαλκανικής Προεδρίας, όπως μου είπε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, δηλαδή η Βουλγαρική Προεδρία να είναι ουσιαστικά Προεδρία όλων των Βαλκανικών χωρών. Και λίγους μήνες μετά, στη συνάντησή μας στη Βάρνα, την Τριμερή, με τον Σέρβο Πρόεδρο, αποφασίσαμε πρώτον να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία σε τετραμερές πλαίσιο μαζί με τη Ρουμανία, δεύτερον, να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση αυτής της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, για τη σταθερότητα, την αναπτυξιακή τους προοπτική, αλλά και την ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Στα πλαίσια αυτά η Ελλάδα παίζει καθοριστικό και κρίσιμο ρόλο. Και παίζει καθοριστικό και κρίσιμο ρόλο διότι έχει ήδη θέσει ως προϋπόθεση για την ενταξιακή προοπτική δύο σημαντικών κρατών, της Αλβανίας αλλά και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, την επίλυση των μεταξύ μας διαφορών. Διαφορές που σε ό,τι έχει να κάνει με το ονοματολογικό χρονίζουν σχεδόν 3 δεκαετίες, σε ό,τι έχει να κάνει με την Αλβανία, διαφορές που έρχονται δυστυχώς από την περίοδο αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και με πολύ μεθοδικό και υπεύθυνο τρόπο διεξάγεται και με τις δύο αυτές χώρες μια πολύ ουσιαστική διαπραγμάτευση προκειμένου να λύσουμε χρόνιες διαφορές και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας ουσιαστικής συνεργασίας, ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα στους λαούς μας, αλλά βεβαίως τις προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω, και της ευρωπαϊκής προοπτικής αυτών των χωρών. Σε ό,τι αφορά τώρα το κρίσιμο και ακαθόδες θέμα της διαπραγμάτευσης με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενημέρωσα σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενημέρωσα τηλεφωνικά και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Επιτρέψτε μου να πω λίγα μόνο λόγια στην Κεντρική Επιτροπή και αμέσως μετά να περάσω στο βασικό μας θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της διαπραγμάτευσης. Της διαπραγμάτευσης αυτής που με πολύ μεγάλη ευθύνη αναλάβαμε να διεκπαιρεώσουμε εδώ και 5 περίπου μήνες. Τα βήματά μας είναι προσεκτικά και υπεύθυνα. Υπερασπιζόμαστε άλλωστε μια εθνική γραμμή, ας το πω έτσι, η οποία έχει διαμορφωθεί
εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Και όπως είπα και στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου στη Σόφια, όταν έχεις αυτήν την ευθύνη, είσαι υποχρεωμένος να υπερασπίζεσαι αυτή τη γραμμή και να διαπραγματεύεσαι για λογαριασμό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, λαμβάνοντας υπόψη σου ευαισθησίες, διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις. Υπερασπιζόμαστε λοιπόν αυτή την εθνική γραμμή. Βασικός μας στόχος είναι να βρούμε μία λύση που θα ανοίγει τη δυνατότητα στους λαούς μας να ζουν ειρηνικά και να αφήσουν οριστικά πίσω τους διαφορές του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εργαζόμαστε για μία λύση που δεν θα αφήνει εκκρεμότητες στο μέλλον. Που δεν θα είναι δηλαδή μία εύθραυστη λύση, η οποία θα μπορούσε να καταρρεύσει μέσα σε λίγους μήνες. Και άρα, για μία λύση που δεν θα θίγει ούτε την ιστορία, ούτε την αξιοπρέπεια κανενός εκ των δύο λαών, καμιάς εκ των δύο πλευρών. Στη διαπραγμάτευση αυτή η ελληνική κυβέρνηση προσήλθε από την πρώτη στιγμή με ειλικρίνεια και με ανοιχτά χαρτιά. Υπερασπιζόμενοι, όπως είπα, αυτή την εθνική θέση, η οποία είναι γνωστή, συμπυκνώνεται, αν θέλετε, σε δύο μόλις γραμμές. Είναι για την δυνατότητα εξέβρεσης μιας λύσης σύνθετης ονομασίας, με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό, για όλες τις χρήσεις έναντι όλων. Δηλαδή, σε δύο γραμμές, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό είτε χρονικό προσδιορισμό, έργα όμνες, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Όλους αυτούς τους 5 μήνες δεν αλλάξαμε τη θέση μας, παρά τις πολύ μεγάλες πιέσεις που δεχτήκαμε και τις απειλές που δεχτήκαμε στο εσωτερικό. Από ακραία στοιχεία. Και την οπορτουνιστική, επιτρέψτε μου να πω, τακτική, καιροσκοπική τακτική κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και ούτε μια στιγμή σκεφτήκαμε το ενδεχόμενο πολιτικό κόστος μπροστά στο μεγάλο εθνικό όφελος που θα έχει η λύση αυτού του προβλήματος. Ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε το πολιτικό κόστος μπροστά στο στόχο μας να απαλλάξουμε την εξωτερική πολιτική της χώρας από ένα μεγάλο βάρος, ώστε να προσανατολίσουμε την προσοχή μας στα μεγάλα και διαρκή εθνικά μας μέτωπα. Σήμερα οφείλω να πω ότι βρισκόμαστε κοντά, αρκετά κοντά σε λύση, πιο κοντά από ποτέ. Αλλά όπως δήλωσα και προχθές, μένουν τα τελευταία κρίσιμα μέτρα να διανυθούν και γνωρίζουμε όλοι ότι αυτά τα μέτρα είναι τα πιο κρίσιμα, τα πιο ευαίσθητα, τα πιο δύσκολα πολλές φορές. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία της απεύθυνσής μου σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά γνωρίζοντας ότι με ακούνε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και γνωρίζοντας ότι τούτη την ώρα συνεδριάζουν οι γείτονές μας για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, να απευθυνθώ σε αυτούς με ειλικρινή αισθήματα φιλίας, να απευθυνθώ στους γείτονές μας. Ας μην χάσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία. Ας μην κάνουμε άτσαλα βήματα στα τελευταία μέτρα προς τον τερματισμό. Διανύσαμε μεγάλη απόσταση, ας διανύσουμε με σύνεση και με προσοχή και τα τελευταία κρίσιμα μέτρα. Και να είναι σίγουροι ότι η Ελλάδα θα είναι πάντοτε μια χώρα αρρωγός και θερμός υποστηριχτής στην προσπάθειά τους για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Και πρωτίστως στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν το μεγάλο βήμα προς την ευρωπαϊκή τους προοπτική,
αλλά και σε όποιους άλλους σημαντικούς οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς, επιλέξουν να ενταχθούν. Η μεγάλη απόσταση που διανύσαμε είναι η παρακαταθήκη. Έχουμε ήδη βάλει την παρακαταθήκη για να αλλάξει το κλίμα ανάμεσα στους δύο λαούς, να φύγουμε από στερεότυπα του παρελθόντος που δηλητηριάζαν τις σχέσεις μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι στα Βαλκάνια, όχι μόνο με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά και με όλες τις άλλες χώρες, δεν μπορούμε παρά να συνυπάρχουμε μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Σε ένα πλαίσιο αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού, που βεβαίως προϋποθέτει και το μέτωπο, το διαρκές και το καθημερινό, με τους λογείς εθνικισμούς που έχουν στο παρελθόν δηλητηριάσει τη ζωή μας σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα την σημαντική αυτή προσπάθεια, έχοντας την ελπίδα ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μία βιώσιμη συμφωνία. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω στο κεντρικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης Κεντρικής Επιτροπής. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια σχεδόν από τον καιρό που ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά κλήθηκε από τον ελληνικό λαό να αναλάβει μια πολύ δύσκολη αποστολή. Για να μπει ένα τέλος σε μια περίοδο οικονομικής καταστροφής και κοινωνικής ερήμωσης. Αναλάβαμε την ευθύνη, δεσμευόμενοι ολόψυχα στο σκοπό να δώσουμε αυτή τη μάχη. Και σήμερα, μετά από πολλά επεισόδια αυτού του μεγάλου αγώνα, μπορούμε να δούμε καθαρά, τόσο εμείς όσο και οι πολίτες, ότι τελικά αυτός ο αγώνας δεν πήγε στράφη. Μπορούμε να δούμε καθαρά που ήταν η χώρα το 2014 και πού βρίσκεται σήμερα και με τι προοπτικές βρίσκεται σήμερα. Να δούμε καθαρά τι έχουμε καταφέρει στο πεδίο της οικονομίας. Μια χώρα που βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας, σε καθεστώς δημοσιονομικής κατάρρευσης και κυρίως με κάποιους που να έχουν ήδη εκπονήσει αυτό το περιβόητο σχέδιο της παρένθεσης, το σχέδιο της οικονομικής ασφυξίας. Όμως τελικά, αντί για παρένθεση, γράφτηκε τελικά ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο πρόλογος, θα έλεγα εγώ, στο βιβλίο μιας νέας εποχής που ανοίγεται για τη χώρα. Μιας εποχής ανάκαμψης, μιας εποχής ουσιαστικής ανάκαμψης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Και για αυτή την εποχή είναι που σήμερα κουβεντιάζουμε, συζητάμε, αγωνιούμε να βάλουμε τις βάσεις. Με την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του τρίτου και τελευταίου προγράμματος στήριξης, τη συγκεκριμενοποίηση των μέτρων, των απαραίτητων μέτρων για την ρύθμιση του ελληνικού δημόσιου χρέους ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο και βεβαίως με το πλαίσιο εξόδου της χώρας από την οκταετή μνημονιακή περίοδο, το οποίο θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες. Στεκόμαστε λοιπόν με αποφασιστικότητα και πίστη στο σκοπό μας, αλλά και με υπεύθυνη στάση απέναντι στον ελληνικό λαό. Και θα κάνουμε το καθήκον μας ώστε όλα τα ζητήματα, τα κρίσιμα που έχουμε μπροστά μας, να καταλήξουν με θετικό τρόπο, με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή και οριστική έξοδο της χώρας από μια πολυετή περίοδο που σύντομα όλοι θα θέλουμε να ξεχάσουμε. Μια από τις πιο δύσκολες περιόδου της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού λαού. Θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να επιτρέψουμε με οποιοδήποτε τρόπο να υποθηκευτεί
η ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας και της χώρας. Το λέω αυτό διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιοι που επιθυμούν αυτό ακριβώς να συμβεί για να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Που επιθυμούν δηλαδή να μην φύγει η Ελλάδα από αυτή την περιπέτεια, να παραμείνει κλεισμένη, εγκλωβισμένη μέσα ή εν πάση περιπτώσει να επιστρέψει στην περίοδο 2010-2014. Και αντίθετα με ό,τι μπορεί να πιστεύει ένας ανυποψίαστος παρατηρητής της ελληνικής πραγματικότητας, οι περισσότεροι οι οποίοι αυτό επιδιώκουν δεν είναι κάποιοι κακοί οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά είναι εντός της χώρας. Και είναι πέρα για πέρα, θα έλεγα, αποκαλυπτικός ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν όλες αυτές οι γενιές του πολιτικού κατεστημένου των τελευταίων 40 ετών στην προοπτική και μόνο ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση μέσα από 40 κύματα θα καταφέρει τελικά να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων, εκτός σκληρής επιτροπίας, έξω από το περιοριστικό πλαίσιο άρσης κυριαρχίας που ήταν τα προηγούμενα 8 χρόνια. Θα περίμενε κανείς ίσως μια έστω και προσχηματική, θα έλεγα εγώ, στάση εθνικής ευθύνης απέναντι σε αυτού. Ότι στο τέλος της ημέρας θα περίμενε κανείς ότι όλοι θα αντιλαμβανόντουσαν ότι είναι προς το συμφέρον αυτής της χώρας να τελειώνει επιτέλους με αυτό το βραχνά. Αλλά τελικά, όπως αποδεικνύεται, κάποιοι έχουν ταυτίσει την πολιτική και θεσμική τους υπόσταση με την διαιώνιση της λιτότητας και των εξωτερικών καταναγκασμών. Και σήμερα βλέπουν, και σήμερα που βλέπουν αυτή την προοπτική να καταραίει, αισθάνονται άσχημα. Και μέσα στην αγωνία τους οδηγούνται σε μια χοντροκομμένη, θα έλεγα, απόπειρα αλλίωσης τόσο της πραγματικότητας όσο και της κοινής λογικής. Τι δεν έχουμε ακούσει, αλήθεια, ότι η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί ξανά στα βράχια αν επιλέξει την αυτοδύναμη έξοδο στις αγορές και όχι την περιβόητη πιστοληπτική γραμμή στήριξης, ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να έχει συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι αυτό αποτελεί μια ιδεολειψία των αριστερών, ότι δεν πρέπει το κράτος με κάθε δυνατότητα που του παρουσιάζεται να ενισχύει την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, διότι δεν έχει την πολυτέλεια να το κάνει, ότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι αξιόπιστο, γι' αυτό και πρέπει να έχει διαρκώς αυτή η χώρα πάνω από το σβέρκο της κάποιους τεχνοκράτες να της λένε τι θα κάνει. Χαρακτήρισα, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την νέα σχολή σκέψης ως νεοραγιαδισμό. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει διαρκώς να βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο περιοριστικό, περιορισμένης κυριαρχίας, διότι δεν είμαστε ικανοί ως λαός, ως πολιτικό σύστημα, να σταθούμε μόνοι μας στα πόδια μας, να πάρουμε αποφάσεις εμείς, ορθές αποφάσεις, στο πλαίσιο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας, για το συμφέρον της χώρας και του λαού μας. Και βεβαίως όλα αυτά στο όνομα ότι αν δώσουμε προτεραιότητα σε κοινωνικές πολιτικές, αν δώσουμε προτεραιότητα στην αύξηση, για παράδειγμα, του κατώτατου μισθού, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τότε θα προκληθεί δημοσιονομικός εκτροχιασμός και όλα θα πάνε στράφη. Θέλω όμως να θυμίσω σε όλους ότι ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός σε αυτή τη χώρα επήλθε όχι επειδή υπήρξαν γαλαντόμοι σε κοινωνικές πολιτικές, αλλά επειδή υπήρξαν ανοιχτοί στη διαπλοκή, στη διαφθορά και στην προσπάθειά τους να εχθρέψουν ένα πολιτικό και οικονομικό σύστημα, μια ελίτ που στο τέλος χρεοκόπησε τη χώρα. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι αν υπήρξε μια κυβέρνηση που κατάφερε σε μνημονιακό πλαίσιο, με πολύ λιγότερες περιοριστικές πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής, με πολύ υπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή, να εξορθολογήσει τα δημόσια οικονομικά, ήταν η δική μας κυβέρνηση και όχι οι κυβερνήσεις των κομμάτων που οδήγησαν
τη χώρα στη χρεοκοπία το 2010. Δεν κατάφεραν ούτε μια χρονιά να έχουν πρωτογενές πλεώνασμα, ούτε το 2014 όπως βγήκαν τα τελευταία αποτελέσματα της Ελστάτ, τη στιγμή που παίρνανε μέτρα περικοπών σε μισθούς και συντάξεις που φτάσανε το 40%, τη στιγμή που παίρνανε λοιπόν μέτρα δισεκατομμυρίων σε περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, δεν κατάφεραν να έχουν πρωτογενή πλεονάσματα. Και εμείς με το 1/10 σε μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά με πολύ γενναίες και δύσκολες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και μια πολιτική συνετή και λογική, καταφέραμε. Και σήμερα έχει εκπλαγεί θετικά. Όλοι οι εταίροι μας έχουν εκπλαγεί θετικά με τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας. Που βεβαίως θα μπορούσαν να ήταν ακόμα καλύτερα τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά και τους αναπτυξιακούς ρυθμούς, αν δεν υπήρχαν μονές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων από την πλευρά των δανειστών και εταίρων μας, που μας επιβάλλανε μια περιοριστική πολιτική, πολλές φορές αχρίαστη όπως έχει αποδειχθεί, και μετά είχαν και το θράσος να λένε δεν την επιβάλαμε εμείς, μόνοι σας την επιλέξατε. Επανέρχομαι όμως στο βασικό μου συλλογισμό, ότι όλα αυτά τα λένε ποιοι, ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω από αυτή τη μέγενη και χρειαζόμαστε επιστολιπτική γραμμή πάνω από το κεφάλι μας, δηλαδή ουσιαστικά μνημονιακούς όρους, τα λένε αυτοί που επί των ημερών τους τα επιτόκια του δανεισμού έφτασαν σε διψήφια νούμερα, πάνω από 10%, ενώ σήμερα τα επιτόκια δανεισμού των δεκαετών ομολόγων είναι κοντά στο 4%, και βεβαίως το πενταετές ή το εφταετές είναι πολύ χαμηλότερα. Και τα λένε αυτά αυτοί που στα οικονομικά εγχειρίδια του μέλλοντος, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, θα έχουν τα ονόματά τους δίπλα στον ορισμό της οικονομικής καταστροφής και της οικονομικής κατάρρευσης. Με παράθεση μάλιστα των πεπραγμένων τους αυτή την καταστροφική πενταετία 2010-2014. Αυτοί που είχαν βεβαίως τη δύναμη της προπαγάνδας να κάνουν το μαύρο άσπρο, όπως έκαναν πριν την κρίση, όπως έκαναν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, έτσι επιχειρούν και σήμερα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά βήματα για την έξοδο της χώρας από αυτή την φοβερή περίοδο της κρίσης. Θέλω όμως απέναντί σας να σταθώ με ειλικρίνεια και να πω ότι δεν πρέπει να είμαστε εθεροβάμονες. Διότι την ίδια στιγμή που είμαστε και πρέπει να είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει, εμείς πολύ καλά γνωρίζουμε και δεν θα το κρύψουμε, γιατί είμαστε ακριβώς εδώ για να μην το κρύψουμε, να το αναδείξουμε και να δουλέψουμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά ότι η κοινωνική πλειοψηφία, παρά την έξοδο από τα μνημόνια, αντιμετωπίζει δυσκολίες. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίσουμε με πολύ σκληρή δουλειά και με απόλυτη στοχοπροσήλωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν ο ένας μας στόχος και ρόλος είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε εκεί που απέτυχαν όλοι οι προηγούμενοι, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, να ανακάμψει η οικονομία, ο άλλος ρόλος, υπαρξιακός ρόλος για μας, υπαρξιακής σημασίας, είναι να μην ξεχνάμε ποτέ ότι, να μην ξεχνάμε ποτέ ποιους εκπροσωπούμε. Και δεν εκπροσωπούμε γενικά και αόριστα, αν θέλετε, το μέσο όρο των Ελλήνων πολιτών. Όλους τους εκπροσωπούμε βεβαίως ως εθνική κυβέρνηση, αλλά ως αριστερά εκπροσωπούμε τους πιο αδύναμους,
Ως αριστερά εκπροσωπούμε αυτούς που περνάνε δύσκολα. Ως αριστερά εκπροσωπούμε τους φτωχούς, τους κατατρεγμένους, τις λαϊκές τάξεις, τις κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες πρέπει με την έξοδο από την κρίση να πάρουν μερτικό, μερίδιο από αυτούς τους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Γιατί ανάπτυξη είχαμε και τα χρόνια των παχαίων αγελάδων, αλλά δυστυχώς ανισότητες διευρύνονταν, κοινωνικός αποκλεισμός υπήρχε και βεβαίως η ανάπτυξη αυτή δεν ήταν δίκαιη, δεν μοιράζονταν με δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε το βλέμμα μας διαρκώς στραμμένο στην κοινωνία και στις ανάγκες της, που πάντα θα μας υπενθυμίζει ότι η αναμέτρηση με την καθημερινότητα είναι το βασικό κριτήριο για την επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. Όχι τα μεγάλα λόγια, οι βαρύγδουπες εξαγγελίες, αλλά η ικανότητα να δίνουμε λύσεις στα πλέον απτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αυτός εξάλλου είναι και ο δρόμος που έχουμε επιλέξει. Να εργαζόμαστε με σθένος, με αποφασιστικότητα πάνω στα μεγάλα ζητήματα που κρίνουν το μέλλον του τόπου. Αλλά την ίδια στιγμή να δίνουμε την ίδια βαρύτητα και σε πιο εξειδικευμένα και μικρότερης κλίμακας ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης. Και σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε με εφόδια όλα αυτά που είναι χαραγμένα στην ταυτότητα του πολιτικού μας χώρου. Γιατί σήμερα βρισκόμαστε, αν θέλετε, μονάχα στην αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας. Και αν έχουμε ήδη πετύχει πολλά σημαντικά πράγματα στους τομείς της οικονομίας, του κοινωνικού κράτους, των δικαιωμάτων, τη στήριξη των αδυνάμων, έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε στο πεδίο των μεγάλων θεσμικών τομών που έχει ανάγκη η χώρα, των μεγάλων αλλαγών που χρειάζεται ο τόπος. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η σημερινή μας συνεδρίαση είναι σημαντική ιδιαίτερα, διότι με μία έννοια ασχολείται με μία από αυτές τις μεγάλες θεσμικές τομές που έχει ανάγκη ο τόπος στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που συμπεριλαμβάνει και μεγάλο μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Έναν χώρο που θα έπρεπε να στηρίζεται στις αξίες της κοινότητας, της συνεργασίας και της αυθεντικής λαϊκής εκπροσώπησης. Όμως σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό. Σήμερα οι αξίες αυτές ενδεχομένως να ακούγονται ξένες όταν μιλάμε για αυτό το θεσμό. Η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον έπεσε θύμα των σχεδιασμών ενός πολιτικού συστήματος που άλωσε τους θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση για να τους ελέγξει και να τους μετατρέψει σε μηχανισμούς αναπαραγωγής του. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση φτιάχτηκε μια μικρογραφία της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Διαπλεκόμενα συμφέροντα, βαρόνι, τοπικοί, κομματάρχες, δημόσιο χρήμα που χάθηκε στην πορεία, ευρωπαϊκοί πόροι που κατασπαταλήθηκαν, ενώ παράλληλα ολόκληρες περιοχές της χώρας στερήθηκαν στοιχειωδών έργων και υποδομών, γεγονός που βλέπουμε, διαπιστώνουμε τώρα γυρνώντας από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα με επευκαιρία των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων. Και για ποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά? Μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί ακόμη ένα πεδίο αναπαραγωγής του πολιτικού προσωπικού μέσα από μικροηγεμονισμούς, διαπλοκή και ένα πέπλο αδιαφάνειας. Και φυσικά η τοπική αυτοδιοίκηση έγινε από πεδίο αναβαθμισμένου δημοκρατικού ελέγχου και αυθεντικής εκπροσώπησης των τοπικών κοινωνιών ένα μνημείο της εξουσίας του ενός. Καθώς με νόμο του κράτους δόθηκε η δυνατότητα στον επικεφαλής να ελέγχει τα 2/3, βρέξει χιονίσει, του Συμβουλίου, είτε αυτό είναι δημοτικό είτε περιφερειακό. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτό το βαθιά ασθενές, ας το πω έτσι, καθεστώς, άρρωστο καθεστώς, αντιδημοκρατικό καθεστώς, πρέπει να τελειώνει. Κυρίως γιατί αποτελεί ζήτημα αρχής για μας, διότι πέραν των άλλων
αυτό το καθεστώς στην τοπική αυτοδιοίκηση δηλητηριάζει τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αναγκάζονται να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα της μικρής και της μεγάλης διαβολικής των εξαρτήσεων, των εξυπηρετήσεων, αλλά και γιατί είναι απαράδεκτο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα να νομιμοποιείται, αν θέλετε, μια πρακτική που προσυδειάζει περισσότερες παραδόσεις της τουρκοκρατίας. Πολίτες να αναγκάζονται για τα στοιχειώδη να απευθύνονται στις αρχές για κάθε λογής εξυπηρετήσεις. Λες και πρόκειται για υπήκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ζητάνε χάρες από τους άρχοντες, τους αγάδες, τους μπέιδες που έταζαν τα ρουσφέτια. Λέξεις και έννοιες που έχουν τις ρίζες τους εκείνη την εποχή. Αλλά πέραν αυτών των εποχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξαν και άλλες σημαντικές εποχές με πολύ πιο λαμπρή και πλούσια δημοκρατική παράδοση σε αυτόν τον τόπο, από τις οποίες οφείλουμε να αντλήσουμε παραδείγματα. Και από αυτές τις παραδόσεις δανειστήκαμε, αν θέλετε, τη δημιουργία αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης που φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ονομάσαμε σχέδιο Κλεισθένης 1, προφανώς διότι θα υπάρξει και συνέχεια. Ένα όνομα το οποίο βεβαίως έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, το όνομα του μεγάλου Αθηναίου πολιτικού, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της δημοκρατικής μεταρρύθμισης στην αρχαία Αθήνα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφερθώ εν συντομία στα κυριότερα σημεία. Δεν ξέρω αν έχει ήδη πάρει το λόγο ο σύντροφος Σκουρλέτης. Φαντάζομαι τον έχει πάρει. Ελπίζω να μην μακρηγορήσω επαναλαμβάνοντας κάποια που ενδεχομένως θα έχει πει. Πρώτο και κύριο σημείο είναι βεβαίως η θέσπιση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών, που αντικαθιστά ένα παραμορφωτικό και καλπονοθευτικό σύστημα που δεν αποτυπώνει επουδενή τους πραγματικούς συσχετισμούς. Και εδώ βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη και μεγάλη αντίφαση, η οποία έρχεται κυρίως από το πολιτικό προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι όλο βεβαίως, ένα μέρος του. Θυμάμαι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, να ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα, μία από τις σημαντικότερες και βασικότερες νουθεσίες του πολιτικού προσωπικού, όχι της αριστεράς, αλλά των κομμάτων του κέντρου και της δεξιάς, ήταν ότι επιτέλους αυτή τη χώρα χρειαζόμαστε συνένεση και συνεννόηση. Αλλά προσέξτε, συνένεση και συνεννόηση όταν αφορά άλλους, όχι όταν αφορά εμάς τους ίδιους. Συνεννόηση και συνένεση λοιπόν για τα μεγάλα και τα μικρά, αλλά έξω από εμάς. Όταν είμαστε στο δικό μας μαγαζί, πρέπει εμείς να κάνουμε κουμάντο. Και μάλιστα με πλειοψηφία 2/3. Αν πράγματι λοιπόν χρειαζόμαστε συνεννόηση και συνένεση στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα, πρέπει να βρούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή η συνεννόηση και η συνένεση δεν θα είναι επιβολή, αλλά θα αποτυπώνει τους δημοκρατικούς συσχετισμούς, τους εκάστοτε συσχετισμούς της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Εμείς λοιπόν